Για να μιλήσουμε για Παναθηναϊκό. Γεια σου Τασό. Καλησπέρα Παναγιώτη, καλησπέρα. Τι κάνεις? Καλά, μια χαρά. Είδες Μπράγκα χθες? Ναι, είδα βέβαια. Είδα. Εντάξει, Μπράγκα είναι μια ομάδα πολύ καλή, πολύ οργανωμένη. Επιθετικά έχει ταλέντο, βγάζει γκολ. 4 γκολ έβαλε χθες. 7 γκολ έχει βάλει στην ομάδα που απέκλεισε τον προηγούμενο γύρο. Αλλά είναι και μια ομάδα που έχει αμυντικά κενά, αυτό φάνηκε και χθες, αυτό φάνηκε σε προηγούμενα παιχνίδια. Πιστεύω ότι σαν σύνολο, σαν ομάδα, είναι πιο δεμένη και είναι λογικό γιατί ξέρει την προπονητή ότι Μασέκ. Ίσως δεν έχει το πολύ πολύ μεγάλο ταλέντο της Μασέκ, δηλαδή δεν έχει σαν τον Σάρ, σαν τον Μπαμεγιάνγκ σε καμία περίπτωση, αλλά είναι μια ομάδα πάρα πολύ καλή, που είναι πάρα πολύ δύσκολος αντίπαλος, διότι έχει και την ευρωπαϊκή εμπειρία σε αντίθεση με τον Παναθηναϊκό που τα τελευταία χρόνια δεν παίζει στην Ευρώπη. Και θα πρέπει, πιστεύω και αυτή η πρόκληση θα κρυφτεί στις λεπτομέρειες. Δηλαδή θα πρέπει ο Παναθηναϊκός να είναι πάρα πολύ καλός έξω, αλλά πολύ καλός και στο άκρη για να μπορέσει να πάρει την πρόκληση. Και θα περιμένουμε να κάποιος, ναι. Δηλαδή ότι είναι μια πια Μπράγκα και όλα αυτά, είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Είναι μια ομάδα αρκετές φορές, ναι. Την οποία μετά από τις τρεις γνωστές, ας το πούμε, Πόρτο, Σπόρτινγκ, ναι, και Μπενφίκα που ακούμε συνέχεια στα ευρωπαϊκά κύπελλα, ακούγεται και εκείνη. Και έχει και πορείες και μια χαρά και πολύ καλές παρουσίες. Πρόπερς έφτασαν και ένα λάθος στο 8 του Europa League και πέρσι έσπασε αυτή την τετράδα, ήταν μάτσε τρίτη. Ακριβώς. Θα δούμε και νέα πρόσωπα στο μάτσο με την Μπράγκα. Διαβάζω για Αϊτόρ, για Σέγγεφελντ, Ο Αϊτόρ σίγουρα μπήκε στη λίστα του Τσόκαη και πιστεύω θα ενεργοποιηθεί από τα μάτια της Μπράγκα αλλά και στα παιχνίδια του Παναθηναϊκού. Είναι πλέον πολύ καλύτερα από ό,τι ήταν το καλοκαίρι στην προετοιμασία. Ενώ δηλαδή ότι έχει σιγά σιγά βρίσκει ρυθμό και μέσα στις προπονήσεις, αλλά τα παιχνίδια φυσικά θα είναι αυτό που θα τον αναφέρουν 100%. Ο Αράο έκανε κανονικά προπόνηση χθες με την ομάδα. Δείχνει ότι είναι απολύτως καλά, απολύτως έτοιμος. Εξάλλου έκανε κανονικά προετοιμασία με την Φενέρμπαξη. Έπαιξε και στα αθλητικά. Το τελευταίο δεκαήμερο δεν έκανε με την ομάδα, διότι ήταν έτοιμος να φύγει και έκανε ουσιαστικά ατομικό πρόγραμμα, αλλά δείχνει ότι είναι πολύ καλά και πιστεύω ότι έχει τις πιθανότητες του την Τρίτη να μπει στη λίστα και θα δούμε, θα γίνει και με τον Σέγκεφελντ. Ναι. Ο Σέγκεφελντ προέρχεται από τραυματισμό, προπονείται και αυτός κανονικά τις τελευταίες τρεις μέρες. Είναι δύο παίκτες οι οποίοι διεκδικούν θέση στη λίστα, την απόφαση την πάρει ο Γιωβάνο στην Τρίτη. Μία μέρα πριν το παιχνίδι με την Μπράγκα. Μέχρι τότε έχει ο Παναθηναϊκός δικαίωμα να δηλώσει να κάνει δύο αλλαγές στη λίστα. Πάντως παρά το γεγονός ότι εισαγωγικά βιαίως, αναγκάστηκαν να παίξουν Γιέντβαϊ και Μάγνουσον, μια χαρά τα έχουν πάει και δύο. Ναι, γιατί ο Γιέντβαϊ περισσότερο. Ναι, ναι. Περισσότερο το Μάγνουσον γιατί... το ξέραμε προφανώς. Ναι. Ναι, ο Γιέντβαϊ περισσότερο γιατί ο Γιέντβαϊ λάβει υπόψη ότι δεν έχει κάνει προετοιμασία. Δηλαδή αυτό που συμβαίνει με τον Γιέντβαϊ εγώ δεν το περίμενα με τίποτα. Ήρθε χωρίς προετοιμασία στο Παναθηναϊκό. Δηλαδή δεν έκανε προετοιμασία. Είχε ζητήσει άδεια από την ομάδα του γιατί περίμενε να φύγει και δεν ήθελε καν να συμμετάσχει στις προπονήσεις της ομάδας. Εντάξει, μπορεί να κάνει ατομικό πρόγραμμα, αλλά ήρθε και ανταποκρίθηκε. Μέσα από τα παιχνίδια ουσιαστικά βρίσκει το αυτό που θέλει, τη ψυχική κατάσταση που θέλει, αλλά ανταποκρίθηκε με τα up και τα down σίγουρα. Στο πρώτο παιχνίδι στη Λεωφόρο ήταν καταπληκτικός. Στο δεύτερο παιχνίδι στην Μασσαλία, στο πρώτο ημίχρονο δεν ήταν καλός. Έκανε κάποια σοβαρά λάθη της πάσης τώρα. Ήταν πάρα πολύ καλός, όπως έκανε και ένα λάθος ακόμα σε μια κεφαλιά που έγινε ευκαιρία για τη Μασέγρα. Ανέβηκε στο δεύτερο ημίχρονο και ήταν πάρα πολύ καλός. Και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι αυτός ο παίκτης στην κατάλληλη στιγμή και όταν χρειάστηκε και χωρίς ότι μας ανταποκρίθηκε και μας δείχνει το τι μπορεί να προσφέρει στη συνέχεια μέσα στη χρονιά. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε μαχητής πραγματικός. Το έδειξε και στα παιχνίδια και το δίνει και με τη συμπεριφορά του και με την οτροπία του να παίξει κατευθείαν χωρίς να έχει προετοιμασία στα πόδια του. Περίπου τα ίδια ισχύουν για τον Βιλένα. Απλά ο Βιλένα είχε κάνει προετοιμασία. Ναι. Έκανε ατομικό πρόγραμμα περισσότερο. Αλλά και ο Βιλένα ήρθε χωρίς να έχει κάνει κανονική προετοιμασία. Γι' αυτό και αυτός ακόμα δεν έχει φτάσει στα στάδια της απόδοσης που περιμένουμε. Είναι και προσαρμογή, είναι και πολλά άλλα. Αλλά πιστεύω σιγά σιγά όλοι αυτοί οι παίκτες θα έρθουν και θα προσφέρουν πολλές λύσεις στο Γιωβάνος που πέρσι δεν υπήρχαν και που ο Παναθηναϊκός θα έχει τη δυνατότητα να κάνει και ρωτήσεις ανάμεσα στα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά και τα ελληνικά. Μια και πάει για ελληνικά παιχνίδια να πω ότι ορίστηκε το μάτι με τον Βόλο το ερχόμενο Σάββατο στις 8 το βράδυ. Μονόδρομος ήταν διότι είναι Τετάρτη το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Μπράγκα. Την ερχόμενη Τρίτη
μετά από λίγες μέρες, μετά από 6 μέρες παίζει στο ΆΚΑ. Mm-hmm. Άρα δεν μπορούσε να μπει Κυριακή το παιχνίδι, ναι. Μόνο Σάββατο μπορούσε να μπει. Βεβαίως να πω ότι στην αντίστοιχη αγωνιστική Μπράγα η Πορτογαλική Η Λίγκα της Πορτογαλίας, ναι, έχει εξυπηρετήσει την Μπράγα και έχει αναβάλει το παιχνίδι της. Το κάνουν οι Πορτογάλοι αυτό. Ναι, ναι. Δηλαδή, τα και σε άλλες χώρες το κάνουν αυτό. Ναι, ναι, ναι. Ναι, τα παιχνίδια τα νοκάουτ όταν κρίνεται μια πρόκριση, όχι των ομίλων, τα νοκάουτ, τα ενδιάμεσα παιχνίδια των πρωταθλημάτων τα αναβάλουν για εξυπηρετήσεις της ομάδας. Εδώ δεν γίνεται. Και έτσι ορίστηκε το παιχνίδι του Παναθηναϊκού το ερχόμενο Σάββατο με τον Βόλο στις 8. Τα εισιτήρια έχουν πολύ μεγάλη ζήτηση. Mm-hmm. Το αγώνα με την Μπράγκα της Λεβάνς. Αν λάβουμε πόσο μας και τα διαρκείας έχουν γύρω στους 25.000 και πιστεύω ότι θα υπάρχει μεγαλύτερη ακόμα ζήτηση όσο περνά ο καιρός και ειδικά αν πάρει η ομάδα αποτέλεσμα την ερχόμενη Τετάρτη στην Μπράγκα. Και μία τελευταία ερώτηση. Μετά από Αράο έχουμε τίποτα άλλο, λέω εγώ. Θα το δούμε. Mm-hmm. Θα το δούμε. Αν θα πάρει Παναθηναϊκός δεξί μπακ, είναι ανοιχτό και έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο Βαγιανίτης κάνει τρομερά παιχνίδια και πλέον καθιερώνεται. Πράγματι. Και τον πιστεύουν κιόλας. Δεν είναι μόνο ότι καθιερώνεται, τον πιστεύει και ο προπονητής, τον πιστεύει το κλαμπ. Θεωρούν ότι είναι ένα project το οποίο πρέπει να αξιοποιηθεί. Είναι ο Κότσιρος ο οποίος, ναι, δεν έχει ξεκινήσει καλά τη χρονιά, αλλά είναι μια λύση εναλλακτική που μπορεί να προσφέρει. Εάν έρθει ένας ξένος δεξιός μπακ, ο οποίος, για τον οποίο θα δοθούν κάποια χρήματα, δεν είμαστε καθόλου σίγουροι ότι θα είναι κάτι στο Βαγιανίδη. Δεύτερον, είναι πιθανό αν είναι να βάλει το Βαγιανίδη σε δεύτερο ρόλο και στο Παναγό, δεν το θέλουν αυτό. Συν το ότι μην ξεχνάμε ότι είναι και η λίστα, έτσι. Mm-hmm. Ο Παναγός δεν έχει Έλληνες. Ναι. Άρα η παρουσία του Κότσερ και του Βαγιανίδη στην Ευρωπαϊκή Λίστα είναι απαραίτητη, πέρα όλων των άλλων. Γι' αυτό σου λέω ότι υπήρχε αρχικά ο σχεδιασμός να πάρει ο Παναθηναϊκός δεξιμπακ, μάλιστα ήταν από τις πρώτες μεταγραφές. Σωστά, σωστά. Η παρουσία του Βαγιανίδη αλλάζει λίγο το πλάνο και δεν ξέρω τι θα γίνει στο τέλος. Μπορεί να πάρει, μπορεί και να μην πάρει, είναι ανοιχτό. Mm-hmm. Γενικά θα δούμε αν θα γίνει άλλη μεταγραφή. Εγώ πιστεύω θα γίνει, αλλά ακόμα θα πρέπει να περιμένουμε να περάσουμε το μάτς με την Μπράγκα και μετά. Και προσανατολίζεται δηλαδή προς αυτή τη θέση του μπακ, ή μπορεί να είναι, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω, τώρα αν προκύψει κάποια απόλυση, αν προκύψει κάποιος παίκτης που θα αποχωρήσει, μπορεί εκεί να καλυφθείτε κενό. Ο Παναθηναϊκός πάντα έχει ανοιχτά τα μάτια του, κοιτάει παντού. Για όλες τις θέσεις είναι έτοιμος για να βρεθεί κάποια λύση εφόσον φύγει κάποιος παίκτης. Προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι, δεν υπάρχει κάποια άνοιξη που να λέει ότι έχει έρθει μια πρόταση για κάποιο παίκτη, αλλά αν έρθει κάποια πρόταση για κάποιο παίκτη που θέλει και ίσως να φύγει και ο Παναθηναϊκός δεν έχει πρόβλημα να αποχωρήσει, δεν το αποκλείω και να γίνει άλλη μια προσθήκη. Μάλιστα. Ωραία, Τάσο, μας ευχαριστούμε πολύ. Είναι Παναγιώτη, τα λέμε. Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι στον.